ο Πετεινός και η Αλεπού. Η Αλεπού περνούσε μια μέρα από ένα υποστατικό και άκουσε τον Πετεινό να λαλεί. Κοίταζε να τον βρει και είδε πως το πουλί ήταν σκαρφαλωμένο ψηλά σε ένα δέντρο όπου δεν μπορούσε να το φτάσει. «Μπα, ξάδερφε», φώναξε η Αλεπού στον Πετεινό, «πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν κατεβαίνεις από το δέντρο να χαιρετηθούμε σαν καλοί συγγενείς που είμαστε?» «Πολύ θα το ήθελα», αποκρίθηκε ο Πετεινός. «Μα καθώς ξέρεις, υπάρχουν μερικά ζώα που άλλο δεν θέλουν παρά να μ' αρπάξουν και να με φάνε». «Μπα, ξαδερφάκι μου», φώναξε η Αλεπού, «μη μου πεις πως δεν έμαθες τα νέα. Τα ζώα έκλεισαν ειρήνη μεταξύ τους. Να ζήσουν από εδώ και μπρος ειρηνικά μεταξύ τους». Καθώς μιλούσε η Αλεπού, ο Πετεινός τέντωσε το λαιμό του σαν να έβλεπε κάτι να έρχεται από μακριά. «Ξάδερφε, τι είναι αυτό που κοιτάζεις από εκεί πάνω?» ρώτησε η Αλεπού. «Α, δεν είναι τίποτα. Βλέπω ένα κοπάδι σκυλιά να έρχονται τρέχοντας κατά εδώ», είπε ο Πετεινός. «Τώρα πρέπει να πηγαίνω», είπε η Αλεπού. «Μα γιατί βιάζεσαι?» ρώτησε ο Πετεινός. «Κι εγώ ετοιμαζόμουν να κατεβώ να κουβεντιάσουμε λιγάκι». «Δεν πιστεύω να φοβάσαι τα σκυλιά, τώρα πια που τα ζώα έκλεισαν ειρήνη μεταξύ τους». «Ναι, ναι, μα τα σκυλιά μπορεί να μην το έμαθαν ακόμα», είπε η Αλεπού και το έβαλε στα πόδια. Επιμήθειον. Και οι μεγαλύτεροι ψεύτες την παθαίνουν συχνά από τα ψέματά τους.